Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη που συνεχίζει να αυξάνει τα φορολογικά βάρη όταν οι άλλες χώρες μειώνουν σταδιακά τους φόρους που επέβαλαν τα χρόνια της κρίσης. Στοιχείο που αναδεικνύεται από πλήθος μελετών και αναμένεται να επισημανθεί και από έκθεση που θα δημοσιοποιήσει σήμερα ο ΟΣΑ. Οι υψηλές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και τα μέτρα για την διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα καταστήσουν δυστυχώς την Ελλάδα και το 2017 πρωταθλήτρια στις φορολογικές επιβαρύνσεις. Η Eldorado Gold πήρε σε εξευτελιστική τιμή την έκταση με την δέσμευση να παράγει καθετοποιημένα καθαρό χρυσό στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει τηρήσει μέχρι στιγμή την προγραμματική της δέσμευση, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ενημερωτική ιστοσελίδα reader.gr ο Γιάννης Τσιρώνης, αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τονίζοντας πως οι κυβερνήσεις που έριξαν τη χώρα στα βράχια έκαναν τα στραβά μάτια στην φοροδιαφυγή, στους λογαριασμούς υπεράκτες χώρες αλλά και στην ανεξέλεγκτη κατάχρηση των πολύτιμων φυσικών πόρων. Το πέρασμα σε μια νέα εποχή πραγματοποίησε χθες η Apple με την παρουσίαση των τριών νέων της τηλεφώνων. Η εταιρεία παρουσίασε και το πολυαναμενόμενο iPhone X, το οποίο και θέτει τα δεδομένα της τεχνολογίας για την επόμενη δεκαετία. Το iPhone X ή iPhone 10 έχει από άκρη σε άκρη γυάλινη επιφάνεια διαπαφής και γυαλί στη πίσω πλευρά. Δεν έχει κεντρικό κουμπί, ενώ έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου ακόμα και στο σκοτάδι, η οποία βασίζεται σε ένα online νευρονικό δίκτυο αλγόριθμων, που σημαίνει πως θα μένει κλειδωμένο μέχρι να το κοιτάξετε. Θα κυκλοφορήσει στις 3 Νοεμβρίου και η τιμή του θα ξεκινά από τα $999. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον γενικό δείκτημο να κυμαίνει 810,46 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,04%. Σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.